Πού να βγω εκεί πάνω? Πώς να βγω εκεί? Δεν βγαίνω, δεν είμαι σοπράνο. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε πουλάκια μου. Ελάτε στην παρέα μας όσοι δεν ήσασταν ήδη από το πρωί, εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4. Κωστής Τσατσαρός, για φέτο μου τσουνάρα μου. Εδώ είμαστε στη μεσαία από τις 3. Η τρίτη θα είναι και η καλύτερη το βράδυ. 8-10 θα έρθουμε για να κάνουμε pre-game. Ετοιμαστείτε, σας στέλνω απίκο, σας στέλνω ενεγρηγόρση. Ακόμα και αν δεν σας λένε γρηγόριδες, σας στέλνω εκεί έτοιμους με το κινητό στο χέρι για να κάνουμε βόλτα το βράδυ. Να κάνουμε την τζάρκα μας τη ραδιοφωνική. Να μιλήσουμε με εσάς που είστε στο εξωτερικό. Να ανοίξουμε την αγκαλιά μας, να σας βάλουμε όλους μέσα τη ραδιοφωνική μας ομπρέλα και να επικοινωνήσουμε. Και τα γούρια είναι αυτά που δεν χαλάνε πριν από τους αγώνες. Το ίδιο κάναμε και πριν το μάτς με την Μπενφίκα. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Το ίδιο θα κάνουμε και κάθε Τρίτη, λέω εγώ. Αφού ξεμπερδέψουμε και με αυτόν τον αντίπαλο σήμερα. Ανοιχτές γραμμές, παραγγελιές θέλετε. Ηχητικά μου έχετε ζητήσει. Κατέβασα, κάθισα χθες, κατέβασα καμιά δεκαριά ακόμα συνθήματα, ύμνους, αυτά κτλ. Είμαστε εδώ, κουρδισμένοι, όμορφα και ωραία. Να πω ότι από το πρωί, τι άλλαξε από το πρωί. Από το πρωί λοιπόν. Γιατί υπήρχε και αυτή η, ας το πούμε, εκκρεμότητα να την πούμε. Τυπικό ήταν το θέμα, αφού είχαν συμφωνήσει και οι δύο παίχτες και Ουαγκέ, όπως είναι τελικά το όνομα του, και όχι Βαγκέ. Άλλος είναι αυτός ο Βαγκέ. Λοιπόν, και ο Μούσα Ουαγκέ, αλλά και ο Αντώνιο Τσόλακ. Οι δύο παίχτες συμφώνησαν οριστικά, υπέγραψαν οριστικά, ανακοινώθηκαν οριστικά. Τι ωραίο να μπορούμε να μιλάμε με παρελθοντικούς χρόνους. Με αόριστο. Έτσι, πόσες φορές δεν είχαμε ταλαιπωρηθεί. Έρχονται, υπογράφουν, συμφωνούν. Τον θέλει, τον βλέπει, τον νιώθει, τον ποθεί, τον λαχταρά. Αυτά, άντε μετά, όχι, τελικά χαλάει, κάνει ράνι. Αφήστε. Τι ωραίο να λέμε. Τέλος, ανακοινώθηκε. Και τα τελευταία χρόνια... Γιατί παλιά περιμέναμε να βγει η φωτογραφία λοιπόν από τον Κόρα ή τον Βερβερίδη και την άλλη μέρα στα σπορ του Βορρά να τον δούμε τον παίχτη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ φορεμένη, ούτε social media, ούτε Instagram, ούτε κινητά, ούτε Facebook, ούτε διαδίκτυα, ούτε ίντερνετ, τίποτα. Τρέχαμε με λαχτάρα να δούμε τον παίχτη να φοράει τη φανέλα, φωτογραφία μπροστά, να κρατάει την κλασική φωτογραφία με το στυλό στο χέρι την ώρα που υπογράφει, περήφανος δίπλα σε ένα δικέφαλο να φοράει τη φανέλα, αυτά. Τώρα, τάκ, στο διαδίκτυο βιντεάκια, υπέροχα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα παιδιά εκεί σε αυτό το τμήμα των social media και γενικά της σύγχρονης τεχνολογίας κάνουν εξαιρετική δουλειά, τα βιντεάκια είναι παιδιά πραγματικά επίπεδου, χωρίς να είναι... φτηνιάρικα, χωρίς να είναι λαϊκίστικα, κυμπάρικα, παοκτσίδικα, πάρα πολύ ωραία δοσμένα, δεν έχουν να ζητλέψουν τίποτα από τα βίντεο τα αντίστοιχα των ομάδων του εξωτερικού, της Λίβερπουλ, της Ιουβέντους, της Ρεάλ κτλ. Τίποτα απολύτως. Έτσι λοιπόν σήμερα είδαμε να φορούν τη φανέλα με το δικέφαλο με τα μαζεμένα φτερά και τα 4 γράμματα, οι δύο καινούργοι παίκτες. Τα νούμερα που πήραν του Λιμνιού το 18 δεν πρόλαβε καλά καλά να κρυώσει που λέμε αφού έβγαλε τη φανέλα ο Δημητράκης που του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην Κολονία. Έτσι, μπαμπάς Παοκτσής άρρωστος και ο Λιμνιός την αγάπησε την ομάδα και πρόσφερε όσο μπορούσε, δέθηκε με την ομάδα και πραγματικά του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο έξω να ξεδιπλώσει και αυτά που ίσως δεν πρόλαβε στο βαθμό που ήθελε και θέλαμε και προσδοκούσαμε και εμείς να δώσει εδώ στην Ελλάδα. Δουλεύοντας σκληρά εκεί στην Κολονία, βελτιώνοντας και τα όποια αδύναμα στοιχεία στο ήδη υπάρχον ταλέντο, στην ήδη υπάρχουσα καλή του ας πούμε υποδομή και κατάσταση, του ευχόμαστε πραγματικά να διαπρέψει την Κολονία και τα παιδιά που περνούν από εδώ και φεύγουν έξω, το ίδιο ευχόμαστε και για τον Τζούμπα Ακπομ, ένα μάτι θα το ρίχνουμε. Γιατί ζήσαμε πράγματα με αυτούς, γιατί ανήκουν σε αυτά τα παιδιά που έγραψαν ιστορία, γιατί αποτελούν μέρος αυτής της οικογένειας που έγραψε τα δύο double και
δεν μπορούμε να ξεχάσουμε έτσι εύκολα. Έτσι, το ίδιο ισχύει και για το Μαωρίσιο που έφυγε και δεν ξέρουμε πού θα συνεχίσει, αλλά το ίδιο λέμε έτσι και για τον Αντρέα, αν οριστικά τελικά αποχωρήσει ο Βιερίνια. Έχω πει πάρα πολλές φορές. Το ίδιο και για το Μάτος. Τα παιδιά αυτά, εγώ προσωπικά μιλάω, εσείς μπορείτε με το που έφυγα να διαβάζετε μια. Να διαγράφετε μονοκοντιλιά ό,τι έχουν κάνει. Είναι στο χαρακτήρα του καθενός. Εγώ είμαι ρομαντικός, εγώ είμαι αισθηματίας και αυτό που με έχει κάνει να κλάψω και στην Τούμπα και στο Λευκό Πύργο, δεν μπορώ έτσι επειδή χώρισαν οι δρόμοι μας να τον ξεγράψω. Και τα ίδια λέμε για όποιον έχει φύγει. Τώρα, αν πηγαίνει και φωτογραφίζεται μπροστά στο χάρτινο κύπελο, μπροστά σε ένα κύπελο που ήταν κανονικά του πρωταθλητή δικό του και του το κλέψανε μέσα στις τέσσερις γραμμές, με όλη αυτή την ιστορία, και πάει και φωτογραφίζεται εκεί, ρε, βγαίνει, τι να σου πω, βρε, εγώ, δηλαδή εσύ, νιονιό, deep για deep, δεν μπορείς να φανταστείς ότι, τάκ, πήγες στη νέα ομάδα, βεβαίως θα κάνεις δηλώσεις, ναι, εδώ να δώσω τον καλύτερό μου αυτό στην ΑΕΚ, αυτά, μεγάλη ομάδα, μπράβο, χαίρομαι που γύρισες στην Ελλάδα, ναι, κάνε ένα κλικ πιο εκεί, είναι ανάγκη να πας να φωτογραφηθείς εκεί, που λέει πρωταθλήτρια 18, ε, δεν είπες, oh, no, 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 not here, not here, why, because this is a paper. This is a paper title, ρε κουφάλες, δοντιού. Εδώ στο χάρτινο θα με βάλετε. Γι' αυτό το βάλατε σε γυάλινη προθήκη. Μη βρέξει και μαζέψει και μουλιάσει το χαρτί. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Γεια σας, ναι. Ποιος? Καλώς το φιλαράκι μου. Αυτός ένα μηδέν. Καλώς το, ναι. Δημητράκη, τι γίνεται. Δεν θα κάνω πρόβλεψη για να μην προσωσέψω όχι, τίποτα. Μην κάνεις, δεν πειράζει, αδερφέ. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα πριν. Αύριο θα κάνεις πρόβλεψη. Το για μόνο σήμερα. Σίγουρο για μένα, το μόνο και σίγουρο για μένα είναι ότι ο Σταύρος ο Κόλκας δεν πήγε εκεί πέρα. Βεβαίως. Θέλει έναν οριλά. Γιατί? Θα φωνάζεις τον Κόλκα. Θα τον ακούσω, θα τον ακούσουμε. Δεν πρόκειται. Αυτό σε δύο μέρες θα είναι έτσι. Οριλά οπωσδήποτε. Θα βγάλει λαρίγκι πάντα. Ο Σταύρος περιγραφές. Τον έχω ακούσει. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Περιγραφές, φίλε. Να βγάζει την ψυχή σου, δεν μπορεί να είσαι διεκπεραιωτικός. Έτσι. Και κάτι ακόμα. Ναι. Έτσι μας αρέσει η μετάδοση, έτσι. Βέβαια. Όχι κάτι σαπουνάδες. Άψυχα, φίλε. Δεν είναι. Εντάξει, ο καθένας έχει τον τρόπο του, να άλλοι γουστάρουν τον τυπικό, ας πούμε. Δεν θέλουν εξαλωσύνες. Εγώ ως φορές ήμουν σε στούντιο, τον γκρέμισα. Έκαψα μια λιχνία στον αρένα, στην κονσόλα, έκαψα μια λάμπα από τις φωνές. Την έκαψα, ένα κανάλι. Είσαι και είσαι μη εξαιρεταίος στο YouTube. Σε ακούμε. Non-responder. Δημητράκη μου, όλα εντάξει. Λοιπόν, μια πρόβλεψη όμως θα μου αφήσεις. Μα αφού είπες πριν, δεν έκανα πρόβλεψη. Όχι για το σκορ είπα. Α, όχι για το σκορ, ναι. Για πες. Ανεξαρτήτως σκορ, ναι. Γιαννούλης θα βάλει γκολ σήμερα. Ο Γιαννούλης θα βάλει γκολ, ε. Σίγουρα. Όχι ρε Δημήτρη, αυτό ούτε καν το είχα φανταστεί. Μάλιστα. Βρε το παιδί έχει. Τι, θα κάνει καμιά κούρσα από τα αριστερά εκεί, τούπα απέναντι στο γάμα, ε. Μάλιστα, μακάρι, 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 άντε να δούμε. Βρε, όλοι θα πηγαίνουν μπροστά να μαρκάρουν τον Γκολτζή, τον Τζόλι, τον, ναι, τον Ζίβκοβιτς, Καραλάμπους. Και αυτός θα βρει το δρόμο του, θα πάει εκεί πέρα. Μακάρι. Όπως με την Μπενφίκα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Σίγουρα θα βάλει γκολ. Ωραία. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έγινε, Δημητράκη μου, σε φιλώ. Άντε τα λέμε, αφήνω και τους άλλους. Γεια σου, φιλαράκι. Καλό μάτς σήμερα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 8 η ώρα θα έρθουμε. Πάμε εδώ. Όχι, πέρασαμε εδώ. Ναι! Ναι! Όχι, ούτε. Λοιπόν, έλεγα ότι πήρε το 18 του Λιμνιού ο Μούσα Ουάγκε. Έλεγα φοβερό τότε που τελειώναμε την γερμανική φιλολογία στη φιλοσοφική, που το ένα κτίριο απ' έξω έγραφε το παλιό της φιλοσοφικής, έγραφε Μούσες Χάρης Θείε, ότι δηλαδή θυσίασε στις μουσες τις χάρες σου. Λοιπόν, και λίγα μέτρα παρακάτω ήταν και τον Μπουζουξίδικο Μούσες, που να ξέρουμε θα φέρουμε παίκτη που θα το λένε Μούσα. Μούσα Ουαγκέ, αυτό είναι. Δεν διαβάζεται, λέει Βαγκέ. Μου είπαν αυτοί που ξέρουν σε νεγαλέζικα. Μην το λες, λέει, είναι λάθος. Εντάξει, πού να ξέρουμε, ρε παιδιά. Αφού Βαγκέ τον γράφουν όλοι. Και ΒΤΑΒ είναι. Ναι, αλλά το W λέει στα νεγαλέζικα, να πούμε στα αφρικανικά, διαβάζεται Ουα. Έτσι πάει. Εντάξει, εντάξει, λέω. Ουαγκέ, ας παίξει αυτός μπαλάρα και ας τον λέμε λάθος. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
Ο Αγγέ πήρε το 18 και ο Παστελωτής, ο Αντωνάκης, ο Παστελωτής, ο Τσολακίδης, πήρε το 25. Επειδή ήθελα να κάνω λίγο σε αυτά, είμαι, ξέρετε ότι είμαι λίγο να πούμε ψήρας. Μπήκα να δω ποιος, αυτός ένα μηδέν θα μου πείτε βεβαίως, ολόσωστο, ποιος είχε το 25 πριν από τον Τζόλακ. Ε, μπορείτε, θέλετε, να βάλουμε κουιζάκι. Ντάει, δύσκολο, δύσκολο. Άντε, να μην σας παιδεύω. Ο Τσαούσης το είχε. Ο Πιτσιρικάς, το αριστερό μπακ, είχε το 25. Το 17 ήθελε. Σε όλες τις ομάδες το 17 φορούσε ο Τσόλακ, αλλά το 17 μετά τον Παναγιώτη Κατσούρη δεν το πήρε άλλος παίχτης, προς τιμή του Παναγιωτάκη που έφυγε πρόωρα και άδικα, δεν δόθηκε αλλού το 17. Τώρα αυτός και Γερμανός και Κροάτης ταυτόχρονα. Μπαλάφας. Το δίνει. Ο Μπαλάφας, τι φορούσε ο Μπαλάφας. Το 25. Πήγες πολύ πίσω. Εγώ λέω τώρα ποιος φορούσε τώρα πριν από τον Τσόλακ. Μπαλάφας, λέει ο Καραγιάννης. Κάτσε λίγο να το δω. Περίμενε. Ο Μπαλάφας το 25. Ναι, όντως μπορεί να φορούσε το 25 ο Μπαλάφας. Συγκλονιστικός Μπαλάφας. Και τον Μπαλαφόμετρο βέβαια που έχει γράψει την δική του ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε εδώ αυτά τα πράγματα είναι μοναδικά. Πάμε εδώ να δούμε. Ναι! Ναι! Όχι, πέσαμε! Πέσαμε μούτσο. Θα το ξανασηκώσουμε το Μαραφέτη. 2310-287-888. Μετά τις και μισή θα κάνουμε μία επιχείρα να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, με το ιδιαίτη της Φόρτσα που βρίσκεται στη Ρωσία, να μας δώσει κλίμα από εκεί. Αυτό που λένε όλοι που βρίσκονται εκεί, ρεπόρτερς και τα λοιπά, επιτελείο, παίκτες και τα, έχουν μείνει άναυδοι με το γήπεδο, έχουν πέσει πολλά εκατομμύρια, έχουν κάνει μια αναπαράσταση στο Κολοσσέο αυτή. Πράγμα που ποσός μας ενδιαφέρει βέβαια, το λέμε έτσι την πληροφορία για να υπάρχει, διότι εμάς μας ενδιαφέρει να αλώσουμε το δικό τους το γήπεδο, να πάμε και να κάνουμε μια ωραία ποδοσφαιρική κηδεία, να πάρουμε ένα μεγάλο διπλό, αν είναι εφικτό να μην δεχτούμε και τέρμα, αυτό θα είναι το πολύ ωραίο σενάριο, δηλαδή να πάμε να βάλουμε γκολ και να μην φάμε. Έτσι, αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Να το 0 πίσω και μπροστά 0-1, 0-2 θα δούμε, θα δούμε. Τέλος πάντων, πάμε στις γραμμές, σηκώσαμε το κέντρο για να δούμε τι γίνεται. Γεια σας. Ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον Στελάρα. Τι λέει, φίλε. Καλώς τον. Καλά, αδερφέ, ετοιμαζόμαστε, δεν περνάει η ώρα. Καταρχήν το Τσόλακ θα το λέμε Τσολάκι. Τσολάκι, ή Τσολακίδης, ανάλογα. Τσολάκι και να το δούμε με πι σίγμα στην αρχή. θα κερνάει αβέρτα. Ο Αντώνης. Αντωνάκης, έτσι, βαφτίσαμε εμείς. Ναι, ναι. Αντώνιο Σάμαρα, ξένε φίλε. Φίλε, Κωστή, δεν περνάνε πραγματικά οι ώρες, φίλε. Άστα, φίλε, δεν περνάνε. Ελπίζουμε τώρα το μεσημέρι να τρέξουν λίγο για να δούμε. Και να μεταδώσουμε τη θετική μας σταύρα, τίποτα άλλο, ρε φίλε. Αυτό κάνουμε. Με ψυχή. Να τους βγάλουμε την ψυχή, τίποτα άλλο. Έτσι, αυτό. Πολύ, πολύ μεγάλη προσμονή. Δεν περνάει η ώρα με τίποτα, αδερφέ. Αυτό που είπες, εμείς με τους καρπίνια μας μπαίναμε μέσα να βγάζουμε την ψυχή μας. Για χρόνια που κρασούν την ψυχή του κόσμου, ρε φίλοι, και να μπουν μέσα. Με το σκεμπέ. Με το σκεμπέ. Αυτή η εισαγωγή. Αυτή, σήμερα το πρωί αυτό είπα στην εισαγωγή. Αυτό λέω. Έτσι. Αυτό λέω κάθε φορά. Αν πάρουν λίγο ή λίγοι τέλος πάντων από του κόσμου την τρέλα. Από την άβρα του πιλότου που ήταν φανταστικός, φίλε. Από την άβρα του πιλότου αυτά που είπε ήταν φανταστικά, έτσι. Φοβερός, θα τα ξαναδιαβάσω γιατί μου το ζητάτε. Αυτοί που δεν τα ακούσαν, γιατί δεν ακούνε όλοι και από το πρωί και το μεσημέρι, 20 άλλοι δουλεύουν. Καλά να τα ακούσουν, φίλε. Ναι. Δεν είναι συγκλονιστικός ο πιλότος. Την ώρα που περνούσε το αεροπλάνο πάνω από την Κωνσταντινούπολη, πραγματικά άγγιξε πολύ ευαίσθητες χορδές. Με επίκληση στο συνέστημα, στις αλυσμόνιδες πατρίδες, στην καταγωγή της ομάδας, στα παιδικά του χρόνια. Συγκλονιστικός, φίλε. Συγκλονιστικός. Όπως γιατί η ομάδα πέρασε πάνω από την πόλη, από τη γενέτειρα, για να πάει στο... τα έχω μπροστά μου, θα τα διαβάσω, γιατί δεν είναι πραγματικά έτσι, συγκλονιστικός. Φιλιά πολλά. Πάμε εδώ. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, σου εύχομαι... Ναι. Να μην
πάρει χαμπάρι η UEFA με αυτά που κάνει στα ηχητικά. Το... σου έρχομαι. Τώρα, ένα ρήμα ταιριάζει τώρα. Το θα με κυνηγήσει ή δεν πάει. Θα με κυνηγήσει, όχι. Τι θα με μηνύσει, όχι. Ένα μόνο ρήμα σου έρχεται. Άμα σε πιάσουν. Να ξέρεις, άμα βρούνε ότι έχει βάλει τον ύμνο του ΠΑΟΚ πάνω στο Champions League, θα σου πάρουν ότι έχει και τι δεν. Τίποτα. Ένα παλιό Opel έχω. Θα το πάρουνε. Οπότε πάμε στα αγούρια τώρα και είπαμε. Κάνεις εκπομπή Τρίτη, άρα δεν χάνει ο ΠΑΟΚ με τίποτα. Ναι. Έτσι πιστεύω, ξέρω εγώ. Γι' αυτό ήρθαμε και αυτή τη βδομάδα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Θα κάνεις εκπομπή όποτε παίζει Τρίτη. Ναι. Έτσι. Τρίτες, τις Τρίτες, τις Τρίτες. Κάθε εβδομάδα. Όχι, τις Τρίτες, τις Τρίτες. Όταν παίζει Τρίτη, ναι. Φαντάζεσαι να μην έρθω και να χάσουμε. Δεν με σώζει τίποτα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κυνηγηθείς. Τίποτα, θα κυνηγηθείς μέχρι να πατήσεις εμπριμέ και όλοι. Έτσι. Να δούμε τι θα πού θα πάμε τα παιδιά. Να δούμε. Κοίταξε, είδες πώς γίνεται τα πράγματα. Πώς εξαρτιόμαστε από αυτό εδώ. Τι να κάνουμε. Που αγαπάμε τόσο πολύ. Τι λες τώρα. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνει. Μου λέει το πρωί που γατζατζής, πω θα έρθεις λέει τρεις φορές. Του λέω πρώτον δεν θα σκάψω. Δεν σκάβω τούνελ. Έτσι. Ούτε είμαι σε ανθρακοριχείο. Ο πώς λέει δεν είναι μια κούραση. Του λέω να σου πω κάτι. Όταν είναι τέτοιες μέρες και πουθενά, πού θα πάω, πες ότι πήγα κάπου, πήγα μια βόλτα με τα παιδιά, πήγα να πιω ένα καφέ, να φω. Νομίζω ότι το μυαλό θα είναι εκεί. Σε ρωτάω. Μου λέει, έχεις δίκιο. Άρα, εμείς γουστάρουμε, ρε. Και εμείς γουστάρουμε. Ακούστε, τώρα να σου πω κάτι για τα παιδιά. Και το παιδί καταλαβαίνει όταν είσαι εκεί. Να το ξέρει. Είσαι εκεί. Εντάξει. Αν και έχω, λένε, αποφεύγω, μπαμπά, πρόσεξε. Τι βγήκαμε τώρα πρόσεξε, να κάνουμε, ας πούμε. Τι έκανα τα τελευταία χρόνια, από την Εκταρία ήδη όταν μεγάλωνε, απέφυγα να λέω πάω γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ, πάω γιατί έχω μετάδοση, πάω γιατί έχω συντονισμό. Απέφυγα γιατί δεν ήθελα τα παιδιά να συνδέσουν ότι ο ΠΑΟΚ τους στερεί τον πατέρα τους. Και μου το είπε αυτό, φίλε, μου το είπε παιδοψυχολόγος, έτσι, μου λέει άκουσε, σταμάτα το αυτό, διότι τι θα πει. Ο ΠΑΟΚ μου παίρνει τον μπαμπά από το σπίτι, δεν είναι εδώ ο μπαμπάς, δεν είναι εδώ να παίξουμε. Έτσι ακριβώς. Άστο. Έτσι ακριβώς. Τώρα, μετά όταν είμαστε με τα παιδιά, αυτό, θέλουμε αυτό. Να είμαστε εκεί. Τώρα, όταν γυρίσω και περιμένω στην πόρτα, έτσι, όταν γυρίσω και περιμένω στην πόρτα και ξέρουν τι έχει γίνει, αμέσως έχω υποδοχή. Μπαμπά, κερδίσαμε, μπαμπά, άχαμος. Η Νεκταρία πιο ήρεμα, ο μικρός κάνει σαματά. Κάνει ρε παιδί μου, πώς το λένε, τσουλήθρες με την κάλτσα κάτω στο πλακάκι. Έτσι. Μπράβο, κάνεις πινιαρίσματα με τον κόλλο να πούμε στο πλακάκι. Λοιπόν και θέλω αυτό ας πούμε το ότι είναι το παιδί έτσι υπερκινητικό και ζωηρό να το σταματήσεις να το λες. Ναι. Τι να κάνω, αφού είναι όμως. Κοίταξε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Και μακάρι προτιμώ το παιδί να είναι έτσι παρά να είναι νοθρό και οκνηρό. Και... Για αυτό θα στο στόχο. Γιατί... Είναι έτσι η φύση του. Τι να το κάνω, έτσι, έτσι. Το χαίρομαι, το χαίρομαι. Εγώ, γιατί ο μπαμπάς πώς είναι, έτσι. Τι, εγώ είμαι ήρεμος. Εντάξει. Μπράβο. Δηλαδή τι. Ο πράος, ο μιλίχιος και βγήκε το παιδί υπερενεργητικό. Άξι αγοράκι. Λοιπόν, παιδιά, το νου σας σήμερα ναι. Το μηδέν πίσω. Αλλά ξέρω ότι όταν είναι ενεργός αυτός που δεν θα γίνει ποτέ αφίσα σε δωμάτιο, το είναι ο ΠΑΟΚ άλλη ομάδα. Και επειδή θέλω να πω και κάτι που δεν είναι της παρουσής, ναι. Που μπορεί να γίνει και σλόγγαν αυτό, το δεν είναι της παρουσής. Το δεν είναι της παρουσής, φίλα. Είπα, Δουλτσινέα παρούση, σύζυγος του Σιμεών Χατζηγραβατίδη και ξαδέρφη της θείας Δίκης. Τα έχω φτιάξει σόι, ερωνικά. Έτσι. Α, μπράβο, έτσι. Αγοράκι μου. Λοιπόν, και ότι δεν εμφανίζεται ο μεγάλος πρόεδρος του ΠΑΟΚ, και αυτό δεν είναι της παρούσης. Όλα, θα το όλα. Εξηγήσουμε και αυτό. Όλα. Την αγάπη μου, Ζουμουσού. Έτσι, Ζουμουσού. Σε χαιρετάω με αυτό. Φιλιά. Φιλιά. Έτσι όμορφα.
Λοιπόν, επειδή έχω πάρα από το πρωί, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Δεν γίνεται να μην το ξαναδιαβάσω. Θέλω να πω πριν διαβάσω αυτό, γιατί το πρωί το είχα σημειωμένο και το ξέχασα. Με τις πολλές γραμμές, παιδιά, πολλές φορές χάνουμε κι εμείς το πρόγραμμα, χάνουμε την όποια σκαλέτα υπάρχει, τέλος πάντων, αν υπάρχει στην εκπομπή τη δική μου. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Λουκά και στο Γιαννάκη μας, που πολύ συγκινητικοί, πολύ συγκινητικοί, πρόσφεραν από το ειστέρημά τους. Η οικογένεια δεν τις τρέχουν από τα μπατζάκια. Έτσι, αυτά τα 100 ευρώ στο μπάσκετ, με πολύ αγάπη και με το σημείωμα το ιδιόχειρο, ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, μια πολύ ζουμουσού στιγμή, επειδή τυχαίνει δύο κουβέντες παραπάνω με αυτόν τον μπαμπά και με τη μάνα που δεν είναι ποτέ μπροστά η μάνα εκεί, την ηρωική μάνα του Γιαννάκη. Λοιπόν, η οικογένεια το δικό της σταυρό τον σηκώνει χωρίς να εμπλέκει κανέναν, χωρίς ποτέ να χάσει κάτι από την αξιοπρέπειά της, χωρίς να ζητήσει από κανέναν κάτι, και γνωρίζει η ίδια πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώσεις ένα παιδί ιδιαίτερο, εγώ θα πω, δεν θα πω με ειδικές ανάγκες, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, με ειδικές δυνατότητες και ικανότητες θα πω. Και επειδή τυχαίνει να έχω πολύ αγαπημένα πρόσωπα που έχουν αυτά τα πολύ ιδιαίτερα παιδιά, αφήστε να ξέρουν αυτοί ο καθένας τι είναι αυτό που περνούν κάθε μέρα και έχουν να διαχειριστούν. Και βγείτε μετά να μιλήσετε για προβλήματα. Να δεν μ' αρέσει το φαΐ, να δεν μ' αρέσει θες για παρκάρισμα, να το ρούχο έτσι, να το κινητό αλλιώς. Να ο τάδε παίχτης και αυτά. Γελάνε με την ψυχή τους και δείχνουν κατανόηση. Οι γονείς που μεγαλώνουν παιδιά, που πρέπει να είσαι εκεί μαζί τους και να δίνεις κάθε μέρα ένα κομμάτι από την ψυχή σου μέσα. Αυτό έχω να πω εγώ. Έτσι, με αφορμή του Γιαννάκη το σημείωμα, που θα το διαβάσω κάποια στιγμή, διαβάζω τι είπε ο πιλότος από τα μικρόφωνα και έρχομαι τώρα στις γραμμές. Μισό λεπτό. Να πατήσω τα μπλιμπλίκια. Έρχομαι τώρα. Λέει λοιπόν, την ώρα που περνάει το αεροπλάνο πάνω από την Κωνσταντινούπολη, παρεμπιπτόντως να πούμε ότι δεν άλλαξε ο αριθμός πτήσης, το σκάφος άραξε, έτσι. Δηλαδή, το 1926 αριθμός πτήσης παρέμεινε ακόμα και με την αλλαγή του αεροσκάφους. Ο αριθμός πτήσης δεν αλλάζει, άλλαξε το αεροσκάφος. Την ώρα λοιπόν που βρισκόταν πάνω από την Κωνσταντινούπολη, ο Χάρης Τζόνος, γνωστός παοκτσής, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο πιλότος που είχαμε την άλλη φορά μιλήσει όταν πήγαμε για τέτοιες μέρες, σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, να κάνουμε την παρουσίαση στη γιορτή του ΠΑΟΚ Ανόβερο τα 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Λοιπόν, λέει, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Πάμε να γράψουμε ιστορία στο δρόμο μας. Είναι τα πάτρια εδάφη του ΠΑΟΚ και του ελληνισμού. Κωνσταντινούπολη, Σαμψούντα, Κερασούντα, Τραπεζούντα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα που έχω την ευθύνη αυτής της πτήσης. Από ένα χωριό κοντά στην Αθήνα, είδα για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70 τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης και χώμουμε το τρένο στη Θεσσαλονίκη να δω τον ΠΑΟΚ να παίζει με την Μπάγερν και μετά με την Νάπολη. Και τώρα είμαι μαζί σας, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Φοβερός ο πιλότος. Φοβερός ο πιλότος. Σε τρεις αράδες τα είπε όλα. Δεν το συζητάω. Φοβερός και ο ψύχρας που στο ποστάρισμά του λέει το μήνυμα του πιλότου της πτήσης για Κράσνονταρ οδήγησε πνευματικά το αεροπλάνο. Η κυροζήνη είναι συνέστημα. Φοβερός. Και βέβαια αυτό είναι όλο το θέμα. Όλα συνηγορούν χωρίς φόβο, με πολύ πάθος. Πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Έλα, φίλε μου, έλα. Να πω λοιπόν ότι πραγματικά οι Έλληνες πιλότοι έχουν πολύ σωστό τρόπο να διατυπώνουν και να είναι περιεκτικοί σε αυτό που λένε. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Και αυτοί που όταν έκαναν παρέλαση που... Πω, για το παλικάρι, τι να λέμε τώρα. Φοβερά λόγια και πραγματικά δηλαδή αξίζει τον κόπο και ίσως θα έπρεπε τέτοιοι άνθρωποι να μας διοικούν κιόλας, δεν ξέρω, χάνονται. Μακάρι να είχαν το ήθος, το θάρρος και την αγάπη στην πατρίδα, μακάρι να είχαν που έχουν αυτοί οι πιλότοι. Ειδικά αυτοί στα μαχητικά, φίλε, είναι άστο, μην το συζητάμε. Κάθε μέρα παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Κάθε μέρα. Δεν αγοράζεται αυτό, δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα. Όχι, δεν αποτυπώνεται σε λεφτά μέρα. Δηλαδή, τι λεφτά να μπορεί να παίρνει αυτός για να πει ότι εγώ κάνω ανάποδες κολοτούμπες με το αεροπλάνο μου.
Τι? Είναι μια λεπτομέρεια 10 δευτερολέπτων. Ακριβώς. Ακριβώς. Και οι πιλότοι στα επιβατικά που κουβαλάνε ψυχές μαζί τους, φίλε, 200-300 άτομα, πώς είναι κάθε φορά σε κάθε πτήση, που είναι τεράστια η ευθύνη. Βέβαια. Τεράστια η ευθύνη. Να πω λοιπόν τι είναι τις παρούσεις. Να πεις, οι παρούσιοι φίλοι μας θυμίζω ότι φέτος είναι το... Έτσι, τώρα το σλόγγαν. Λέμε κάθε... τι δεν είναι, αλλά τι είναι. Τι είναι τις παρούσεις. Τι είναι τις παρούσεις. Αυτά τα άτομα που βρίσκονται τώρα εκεί στη Ρωσία, κάποια από αυτά τεχνοκρατικά θα πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις σε ένα τόσο όμορφο γήπεδο όπως ακούγεται. Τι λες, δεν θα το κάνουν. Έτσι ακριβώς, ξέρω ότι να μπορέσουν. Και πριν παίξουμε τώρα, είναι ένα από τα γήπεδα που είναι μέσα σε αυτά που είδε η οικογένεια Σαββίδη και αποτελεί... Ένα από εκεί μπορεί να μην το κάνεις ίδιο, αλλά όλο και από κάπου θα πάρεις κάτι. Ξέρω ότι είναι ένα είναι της Κράσνονταρ, ένα είναι της Ιουβέντους. Αυτά τα δύο ήξερα, ας πούμε, ότι από αρχιτεκτονική και μοντέρνα διαμόρφωση του χώρου, ηχητικής, πολλά παίζουν ρόλο. Ακριβώς. Είπε στο τελευταίο, ο τρόπος που μπαίνουν και βγαίνουν οι οπαδοί ώστε να φεύγει εύκολα κάποιος και να έχει εύκολη είσοδο. Και επίσης, μακάρι να θυμηθούν αυτό που θα ήταν τέλειο, ένα σκέπαστρο που να φτιάχνει το δικέφαλο. Πω, φίλε, τρελαίνομαι. Το οποίο κυριολεκτικά... Ποιος Batman, ποιος να έχει από κάτω προβολής, κανόνια, το σκέπαστρο να φτιάχνει το δικέφαλο και να είναι στον ουρανό της πόλης, να σκεπάζει ο δικέφαλος, φίλε, την μάνα Θεσσαλονίκη, ο δικέφαλος αετός. Τώρα το λέω και μου σκόνεται η τρίχα, φίλε. Ένα τέτοιο. Κάντε το! Κάντε το! Γίνει έτσι να κάνουμε ένα γούστο, ρε παιδί μου. Να, ωραία, όλα τα άλλα, αλλά να γίνει και αυτό. Έγινε, φιλάρετε. Το ζήνες να προχωρήσει η ομάδα σήμερα. Αυτό. Φιλιά, yeah. φιλιά πολλά. Λοιπόν, Μούσα Ουαγκέ. Πήραμε παίχτη από την Μπαρτσελόνα. Για κάποιον που ξύπνησε τώρα από... Είχε να πούμε τρεις μέρες που κοιμάται. Παίκτη από την Μπαρτσελόνα. Το λέμε, δεν είναι τρολ, είναι πραγματικότητα. Δανεικός. Ναι, τέσσερις συμμετοχές. Ναι. Έπαιξε για 4 μάτς με το Μέση, το Σοάρες. Έτσι έπαιξε με αυτούς. Ωραία. Εντάξει. Αυτά. Πάω διάλειμμα. Πριν φύγω, χρωστάω το χειρόγραφο μήνυμα που έγραψε ο μπαμπάς Λουκάς. Και ο Γιαννάκης, σας παρακαλώ πολύ να δεχθείτε ταπεινά το ποσό των 100 ευρώ, τα δίνω μέσα από την καρδιά μου για ενίσχυση της ομάδας μας. Και εύχομαι καλές επιτυχίες σε όλα, με αγάπη, ο πιο ένθερμος αγνός παοκτσής Γιαννάκης. Τέλος, χωρίς λόγια. Με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα. Με αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι τόσο δεμένος με τους ανθρώπους του. Είναι τόσο συνυφασμένος με το συναίσθημα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να χωρίσει ποτέ. Ποτέ. Όσο τεχνοκρατικά άλματα και αν κάνουμε, πάντοτε θα υπάρχει σύνδεση με τις αλυσμόνητες πατρίδες, με τους συντριβανίσους, με τα παιδιά που έφυγαν πρόωρα, με το έμβλημα, με την πόλη, με τη γενέτειρα, με τις ρίζες, με τις αρχές. Δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν αλλάζουν. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Να θυμίσω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου. Είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε εδώ. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί στη Ρωσία? Προετοιμασία για ένα παιχνίδι από τα πιο κρίσιμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές του απόπειρες διάκρισης. Ναι. Το πρώτο βήμα, ναι, σήμερα το βράδυ στις 10. Στα play-off, είναι η τέταρτη φορά που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην ιστορία του σε αυτή τη διαδικασία. Η πρώτη ήταν τότε με εκείνα τα φοβερά παιχνίδια με την Μακάμπη και την υπόθεση Λουκά. Ναι. Μετά το Σάλκε, μετά ακολούθησε η Μπενφίκα. Το 18 μετά από μια τρομερή πορεία, ο ΠΑΟΚ απέκτησε τη Βασιλεία και την Σπάρτακ Μόσχας. Τώρα απέκτησε την Μπενφίκα και την Μπενφίκα και βρίσκεται απέναντι στην Κράσνονταρ για να κάνει τα δύο τελευταία βήματα που θα τον φέρουν για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League, ένας στόχος ανεκπλήρωτος που κυνηγά
πολλά χρόνια τώρα ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Η αρχή γίνεται απόψε το βράδυ από το Κράσνονταρ της Νότιας Ρωσίας και θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα και μία μέρα, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, στην Τούμπα, ελπίζοντας ότι το τέλος εκείνου του αγώνα θα είναι μια, θα είναι πιο ιστορική στιγμή στην ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, Κώστα, όπως το λες. Νιώθουμε αυτό το σφίξιμο στο στομάχι, η ώρα που δεν περνάει, πάντα πριν από ναι, λογικό, μεγάλα ευρωπαϊκά είναι παιχνίδια. Λογικό, είναι μεγάλο το παιχνίδι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα στόχο. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος η Κράσνονταρ. Είναι μια ομάδα πιο έτοιμη αγωνιστικά από τον ΠΑΟΚ, καθώς έχει 8 επίσημα παιχνίδια, έχουν υπέκταση στα πόδια τους. Είναι μια ομάδα πολύ αθλητική, είναι μια ομάδα πολύ καλή λειτουργικά, μάλλον επιθετικά και οργανωτικά και δημιουργικά, φτάνει εύκολα και γρήγορα στον γκολ, σκοράρει, έχει παίκτες με πολλή ποιότητα μέσω επιθετικά, έχει και κάποια προβλήματα αμυντικά, κυρίως από τα πλάγια. Εκεί θεωρώ ότι θα χτυπήσει ο ΠΑΟΚ στην προσπάθεια να σκοράρει, γιατί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να σκοράρει σήμερα το βράδυ εδώ στο Κράσνονταρ. Ναι. Το εκτός έδρας γκολ, βέβαια. Ναι, ναι, εκτός έδρας γκολ, τώρα καταλαβαίνεις. Ο ΠΑΟΚ αυτό που θέλει είναι αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα γύρισε και από την Πορτογαλία πριν από μερικά χρόνια με τον γκολ του Άρντα και φαινόταν ότι είναι πολύ κοντά στους ομίλους, αλλά τα πράγματα ήταν διαφορετικά εκείνο το βράδυ στην Τούμπα. Ας μείνουμε λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι. Έχει τη δική του ανάγνωση. Υπάρχει μια έτσι πολύ συγκεκριμένη ανάλυση από τον Φερέιρα και τους συνεργάτες του και νομίζω ότι θα βρουν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ατού της Κράσνονταρ και παράλληλα να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες των Ρώσων για να καταφέρουν, όπως είπα νωρίτερα, να σκοράρουν. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να φτάσει σε ένα γκολ και το αποτέλεσμα θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί το βράδυ. Mm-hmm. Μπορούμε, Κώστα, να δούμε λίγο σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα. Ξέρουμε ότι κάποιες θέσεις είναι κλειδωμένες. Μπροστά είναι μια απορία το τι θα γίνει. Να δούμε τι λίγο. Θα γίνει μπροστά, το τι θα γίνει μπροστά θα εξαρτηθεί από την απόφαση συμμετοχής ή όχι του Σφιντέρσκι. Του Σφιντέρσκι, μάλιστα. Αν πάμε σε συμμετοχή Σφιντέρσκι, θα δούμε Πέλκα και Ζίφκοβιτς περιφερειακά στην επίθεση, Γιαννούλης Κρέσπο στις πτέρυγες, Καντουρί και Σβάμπ στη μεσαία γραμμή, Βαρέλα, Ίγκανσον, Μιχαηλίδης στην άμυνα και ο Ζίφκοβιτς στην εστία. Ναι. Ο Ζίφκος Ζίφκοβιτς. Ναι. Τώρα, αν επιλέξει να αφήσει ο προπονητής τον Σφιντέρσκι έξω, Σφιντέρσκι στον πάγκο, θα δούμε Τζόλι στην ενδεκάδα, να ξεκινάει στην κορυφή, αλλά θα έχουμε αναλλαγή στην κορυφή της επίθεσης. Γιατί μπορεί να την παίξει και ο Πέλκας, μπορεί να την παίξει και ο Ζίφκοβιτς και το Φόρ, ας πούμε, και ο Τζόλις. Οπότε θα έχουμε μια, έτσι, υπάρχει ένα σκεπτικό, μάλλον είναι στον πάγκο και έχουμε αυτούς τους παίκτες να διεκδικούν. Μάλλον είναι το Σφιντέρσκι και το Τζόλι, αλλά με διαφορετικό ρόλο, γιατί το Σφιντέρσκι είναι καθαρό. Καθαρό Φόρ, με τα δικά του στοιχεία. Ο Τζόλις δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φόρτσε, το φόρτ μπορεί να χαρακτηριστική και ο Ζίφκοβιτς το ίδιο εκτός από εξτρέμ. Και ο Πέλκας ενδεχομένως να μπορεί να παίξει. Θα έχουμε εναλλαγές δηλαδή στην επίθεση. Δεν θα παίξει πάω με καθαρό φόρ. Πιο ευέλικτο. Θα παίξει με φόρ κατά συνθήκη και ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα και τις συνθήκες που θα βρουν οι παίκτες του σε σχέση με τον τρόπο άμυνας των Ρώσων. Με Κρέσπο, όπως είπες, δεξιά, με τη θέση που αγωνίστηκε και στο μάτς με την Μπενφίκα, με την ηρεμία του. Μάλιστα. Οπότε εκεί είναι η θέση που παίζεται, Κώστα, μεταξύ Σφιντέρσκι και Τζόλι, αν το πούμε έτσι, με το διαφορετικό αυτό σχήμα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ή θα πάμε με καθαρό φόρ τον Σφιντέρσκι, ή θα πάει με τον Τζόλι και θα παίξει, όχι χωρίς φόρ,
χωρίς έτσι την κλασική έννοια το του φορ, ναι, ναι, με παίκτες να εναλλάσσονται, ας πούμε, ναι, μέσα στην περιοχή των Ρώσων. Των Ρώσων. Μάλιστα. Εκεί μιλούν για το παιχνίδι, Κώστα, τι εισπράτησε, ας πούμε. Μιλούν, ναι, βέβαια, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι. Στόχος της κράσης, αλλά έχει δομηθεί αυτή η ομάδα για να καταφέρει να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. Έχει γίνει μια αρκετά σημαντική επένδυση. Είναι μια ομάδα που δύο χρόνια τώρα διατηρεί τον κορμό της και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο αβαντάζ για τους Ρώσους. Υπάρχει μια σχετική αγωνία η οποία έχει σχέση καθαρά με την πρόκληση. Το μάτς θα γίνει σε ένα εκπληκτικό γήπεδο για το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει. Είναι ένα γήπεδο αξίας 300 εκατομμυρίων. Λόγω των υλικών κυρίως, Κωστή, που επέλεξε ο ιδιοκτήτης της Krasnodar για την διακόσμησή του, όχι τόσο η κατασκευή του, θα μπορούσε να έχει γίνει, μας είπαν, και με λιγότερα χρήματα, με πολύ λιγότερα χρήματα, όμως τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμηση του γηπέδου, εσωτερικών χώρων κτλ. Είναι ξεχωριστά, αλλά ήταν από Ιταλία, άλλα ήταν από Γαλλία. Υπάρχει μια έτσι διάθεση, υπήρξε μια διάθεση αρχιτεκτονική να δοθεί η μορφή του Κολοσσέου εξωτερικά. Ωραίο, μεσωτερικά είναι φοβερό το γήπεδο, έτσι. Είναι εκπληκτικό. Τώρα με θερμαινόμενες θέσεις στους πάγκους και αεριζόμενες θέσεις στους πάγκους και στα VIP. Υπάρχει μια χλίδα η οποία προδίδει τον πλούτο και τις δυνατότητες του ιδιοκτήτη της Krasnodar, που άλλωστε θεωρείται και ένας από τους πλουσιότερους Ρώσους επιχειρηματίες. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ανακοινώθηκαν και οι δύο παίχτες, Κώστα, επίσημα και πριν από λίγο. Μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟ και έκανε, υπήρξε ένα Σαββατοκύριακο θρίλερ, όπως ακριβώς το έγραψε η Φόρτσα, διότι δεν ήταν μόνο στόχος απόκτησης του Σεντερφόρ, του Τσόλακ και του Ουαγγέ, του παίκτη που θα καλύψει το δεξιά του, ή τη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΟ, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ότι πέρα από την απόκτηση των παικτών υπήρχε και μια αγωνία και ένα θρίλερ για το αν θα προλάβαινε ο ΠΑΟΚ να τους δηλώσει μέχρι χθες το βράδυ στη λίστα. Γιατί τόσο πολύ? Γιατί αν δεν δηλωνόταν χθες το βράδυ στην λίστα της UEFA, δεν θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής ούτε και στο παιχνίδι της Revanche Ντούμπα. Τώρα, όπως εξελίχθηκε η υπόθεση και με τους παίκτες να έχουν δηλωθεί, θα απέκτησαν αυτόματα και δικαίωμα συμμετοχής, εάν το κρίνει απαραίτητο ο προπονητής, αφού διαπιστώσει και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να χρησιμοποιήσει τους δύο, τον έναν, ό,τι αποφασίσει στον επαναληπτικό. Και λέω ό,τι αποφασίσει ο προπονητής, γιατί ακόμα δεν έχει δει ούτε τον Τζόλακ ούτε τον Ουαγγέ. Σωστό, σωστό. Στην προπόνηση της Τετάρτης, μετά την επιστροφή της ομάδας, θα έχει εικόνα για τους ποδοσφαιριστές. Ο επαναληπτικός θα είναι Τετάρτη. Άρα θα έχει μια εβδομάδα να τους δει, να δει πόσο μπορούν να ενσωματωθούν κτλ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, κοίταξε και δύο ήρθαν να αποδράσει, έτσι. Ναι. Αλλά τώρα ενδεχομένως θα χρειάζονται τον χρόνο προσαρμογής. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, περιμένουμε εν αναμονή, λοιπόν, το βράδυ, το μεγάλο παιχνίδι. Εν αναμονή, ένα αγώνα, είπαμε ότι είναι. Το πρώτο ημίχρονο, ας το πούμε, μιας αναμέτρησης, η οποία θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στον παράδεισο του Champions League, τον ομίλων του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία, ή στον ημί παράδεισο του Europa League, εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί και άλλη φορά. Έχει το μαξιλαράκι αυτό, είναι απαλλαγμένος από το οποιοδήποτε άγχος, όπως και η Krasnodar άλλωστε. Και οι Ρώσοι έχουν την πρόκριση, έχουν εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους του Europa League και φυσικά βλέπουν τι καλύτερο αμφότεροι μπορούν να πετύχουν και οι δύο ομάδες τι καλύτερο μπορούν να πετύχουν για το μέλλον τους. Ο Φερέιρα χθες κράτησε χαμηλούς τόνους σε συνέντευξη τύπου, άφησε να είναι εκεί ότι η Krasnodar κατά τι είναι μεγαλύτερο, είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Αυτό δεν το θεωρώ κακό, το θεωρώ καλό. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση άγχος στον ΠΑΟΚ.
περισσότερο από αυτό που ήδη νιώθουν και είναι λογικό, τόσο ο προπονητής όσο και οι παίκτες που ξέρουν ότι αν τα καταφέρουν θα μείνουν στην ιστορία, όπως έμεινε στην ιστορία, έμεινα στην ιστορία τα ονόματα των παικτών και των προπονητών που οδήγησαν τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του ΑΕΤ του πρωταθλήματος και φυσικά κατά επέκταση και στην μετά την κατάκτηση του ΔΑΜΠΛ. Δεν είναι τυχαίες και απλές συζητήσεις, έχουν για όλους το νόημά τους, για τον ΠΑΟΚ ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστούμε την ιστορία του σε σχέση με την Κράσνονταρ που είναι μια ομάδα που δεν έχει ούτε καν 20 χρόνια. Ναι. Η ομάδα ερώτηση του Κράσνονταρ ήταν η Κουμπάν, παραδοσιακά αυτή ήταν και είναι η ιστορική ομάδα, απλά η Κράσνονταρ είναι η πλούσια ομάδα που έκανε τα άλματα τα τελευταία έτη και είναι αποτελεί θέμα συζήτησης και σημείο αναφοράς στο ρωσικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Ωραία. Οψόμεθα. Λοιπόν, το βράδυ, 10 η ώρα και όλα να πάνε καλά, Κώστα. Όλα να πάνε καλά και αύριο να συζητάμε ωραία πράγματα. Εύχομαι. Ας το ελπίσουμε και ας το ευχηθούμε, γιατί κάποια στιγμή, το έχω πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, κάποια στιγμή οφείλει ο ΠΑΟΚ να πάψει να μιλά για αποκλεισμούς με ένδοξους ή άδοξους, εν πάση περιπτώσει, και να μιλά για προκρίσεις και παρουσία στους ομίλους του Champions League. Αυτό. Ήρθε η ώρα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε εμείς λοιπόν. Αφήνουμε σκυτάλι στο Γιώργο Ζαγόρα. Το επόμενο δίωρο θα σας κρατήσει παρέα. Μέχρι και τις 5. Εμείς θα φύγουμε και θα επιστρέψουμε 8 η ώρα. Θα είμαστε εδώ. 8-10 θα κάνουμε την εκπομπή μας, το pre-game που λένε, με τα ηχητικά μας, με τα τραγούδια, με τους ύμνους, με επικοινωνία με τους οπαδούς, με τους φίλους μας, με τους ακροατές μας παντού πάνω στον κόσμο. Εσείς στείλτε μου και στο inbox τηλέφωνα που πιθανόν να μην έχουμε. Εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο έτσι κι αλλιώς, δεν πρόκειται να χρεωθείτε, να κάνουμε τη βόλτα μας όπως το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Σας φιλώ, θα τα πούμε στις 8. Bye!